το πλάνο αλλά και τα πρόσωπα για την Ομόνοια στο παιχνίδι. Μπρέβελτ, Τζαίλσον το 1-2 με τον Μπρέβελτ. Προσπάθησε μπάλα πάλι για τον Τζαίλσον. Ο Τρισκόφσκι ψάχνει βοήθεια με τον Λαρένα να κάνει κίνηση, να ανεβαίνει, να τρέχει για να μαρκάρει ο Αντώνια. Ένα Τρουγιόλ. Έκοψε ο Βίλιαμ Σοάρες, απομάκρυνε με το κεφάλι. Κόντρα ο Λαρένα, πήραν με τον Μπρέβελτ. Πού ήταν τη γραμμή για να μεταφέρει οι οδηγίες τους υπόλοιπους. Σέντρες, από ό,τι κατάλαβα, με τον τρόπο που έδειχνε που θέλουν να βγαίνουν και σίγουρα... Ίσως, μερικά να έχουν την δική του σημασία. Βέβαια είναι το 13ο γκολ για τον Φλωριάν. Πρωταγωνιστεί στην καλύτερη ευκαιρία του Τριφυλιού. Η ΑΕΚ τώρα που θέλει να βγει μπροστά με Ακορά, να είναι γρήγορος, να βγάζει όμως ωραία άμυνα ο Μπρέβελτ για να δίνει κεφαλιά με τον Μπρέβελτ. Ο Φλωριάν περιμένει ο Τρισκόφσκι, δεν πέρασε η πάσα του Φλωριάν είτε για τον Τρισκόφσκι είτε για τον Ακορά. Άλεξ Σουάρες τώρα με την μπάλα κινείται παντού προφανώς μετά από τη γεία του προπονητή του. Να δούμε τη φάση. Ωραία κίνηση εδώ του Τζαίλσον, θα κάνει το σουτ. Ευκαιρία ο Φαν. Βίλιαμ Σουάρες κοντινή πάσα για τον Μπρέβελτ. Τζαίλσον. Όσοι έχουν είναι δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Για τους πράσινους που να προσθέσω απλώς ένα σταριστικό που αφού αναφέρθηκε είχα σκοράρει σε όλα τους τα παιχνίδια τώρα. Σωστά. Και έχει ένα... Ξαντά στον Τρισκόφσκι. Παλιά από τον Φαμπρίσιο κυνηγάει ο Τρισκόφσκι, ο Μπρέβελτ όμως γίνεται κακό της μπάλας και κάνει μια κίνηση ο Αντώνια. Ο Τρεβάτς τελικά, ναι, στον κουβέντα, το λέγαμε πριν το μάτς. Λειτουργεί αυτό και το λέω αυτό σαν κίνητο. Γιατί ο Κανού κέρδισε την μπάλα, βρήκε τον Μπρέβελ. Δυνατή πάσα του. Αφορά στην εικόνα του αγώνα, ποια θα είναι η αντίδραση της ομάδας του Πέτεβ. Ζασίνιο. Τέλεσε Βαϊρόσα. Βγήκε στην μπάλα ο Μπρέβελ. Παρενέβη ο Τόρες, out. Μπρέβελ, πάει γρήγορα ο Ζασίνιο και ζητά μπάλα στον κενό χώρο στην πλάτη του Βίλερ που τον κυνηγά, τον Κιπιάνι. Μπρέβελ, πάσα για τον Ντάρμπι Σάιαρ, προσπαθεί να γυρίσει με αντίπαλο τον Λαφράντς, πέφτει στο έδαφος, η μπάλα πάει κόρνερ. Με αντίπαλα, ο κεντρικός αμυντικός, βρήκε τον Μπρέβελ, περιμένει ο Ζασίνιο και ο Καντέ. Πάει από την αριστερή πλευρά. Ο Λαφράντς. Δεν απομακρύνει όπως θα ήθελε την μπάλα, αλλά... Λεάνδρο Σίλβα κάνει κίνηση ο Σασί για να... Άκρα, είναι πιο γρήγορος από τον Μπρέβελτ, τον προλαβαίνει όμως ο Μπρέβελτ να παραχωρήσει το κόρνερ. Με την εμπειρία του, ο Μπρέβελτ έπαιξε σωστά την άμυνα εδώ και απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ. Τι ήρθες. Σασί. Τον Μπρέβελ, το οποίο γύρισε για τον Μιχτεσέιρα. Δείχνει να ελέγχει ο Μπρέβελ την μπάλα. Ξέφυγε και από Αρουαμπαρέν αλλά και από Σασί. Αλλαγή παιχνιδιού ψάχνοντας και βρίσκοντας τον Δημήτρη τον Χριστοφίδη. Σοάρες. Καήλος και από εκεί η μπάλα στον Μπρέβελ. Πιέζει ο Σασί. Μπρέβελ κράτησε την μπάλα. Και τώρα ανεβάζει και την Ομονία. Ντάρμπι Σάιαρ. Επιθετική προσπάθεια για να παρήσει. Έχει κάνει ήδη δύο κινήσεις ο Ιβάιλο Πέτεφ. Μπαλιά καλή τώρα για τον Χριστοφή. Και γιατί άφησαν τον Δημήτρη Χριστοφή να επιχειρήσει το σουτ. Κάτι που δεν έπρεπε να είναι. Και λίγο νωρίτερα ότι η Ομόνια ήταν καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο. Μπόρεσε. Ο Μπρέβελτ έδωσε στον Κιπιάνι. Ξανά ο Μπρέβελτ. Καντέ. Καμπιονέτα. Αλλάζουν οι παίκτες της Ομόνιας με τον Κίθα να περνά την πάσα. Με την Ομόνια με τον Μπρέβελτ και πάλι να προσπαθεί να κυρώσει επίθεση ο Σαρσίνιο. Δεν θα περάσει πάσα του και δεις την μπάλα ο Βίντρα.
έχει την υπεροχή στην κατοχή της μπάλας, όπως βλέπετε στο στατιστικό που δίνουμε τώρα, με 52% έναντι 48% του ΑΠΟΕΛ. Θα δούμε αυτή την προσπάθεια από την ατμόσφαιρα που επικρατεί σήμερα εδώ στο ΓΑΣΥΠΗ, στον ντέρμπι των Αιωνίων. Τζαϊλσον. Μπέβελντ. Με αυτό το 2-1. Και πιο ψηλά να βγουν οι παίκτες της Ομόνιας, όπως μιλάμε. Ο Σόουζα, ο Μπέβελντ. Θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Θα την δώσει ψήλιο τώρα. Ο Τζαϊλσον. Πρέβελτ. Και πάλι για τον Ζαρσίνιο. Βγαίνει ψηλά. Πιεσί. Πρέβελτ. Άλεξον, και να μην μπορεί να τον κουτσουρεί. Παιδίζουν εκ νέου της Ομόνιας με τον Μπρέβελ. Yes. Λάθος. Μπρέβελ. Απελευθερώθηκε. Η Μαρκάσα. Μπρέβελ. Μπρέβελ. Για τον Λόπες. Συγκέντρισε ο Ροντρίγκες. Μπρέβελ. Τον Τζαϊλσον τώρα η Ομονία. Ταρντώνες Ρώμα. Ασφαλώς με την εκπομπή, με το pre-game και το post-game. Λέξ Σουάρες στην εκτέλεση. Αλλά πάει προς τα πίσω. Έγινε το σούτ και η απόκρουση από τον Χατζηφραγκίσκου. Το σούτ από τον Μπρέβελ. Κράτησε το 1-1 ο τερματοφύλακας της Δόξας. Δείτε τον Μπρέβελ, τα κάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι. Έκανε το σούτ στην κλίση. Εκεί που τρέχει ο Σαντίκη, η πρώτη κεφαλιά πάντως είναι από τον Φαμπρί. Τον Χριστοφή τον είδε, έχει χώρο εκεί από τη δεξιά πλευρά. Ο Χριστοφή κάνει κίνηση, είναι κοντά. Ο Λεάνδρο, το σούτ του Χριστοφή. Ήρθε ο Μπρέβελ, πρόλαβε τον Γιάκολη. Τους κράτησε ο Μπρέβελ στον Λόπες. Και πάλι ο Κάντρο Μπρέβελ. Πάσα του Βασιλείου έκανε λάθος. Ο Ράφα Λόπες για τον Άλεξ την πρώτη τα σεντέρ. Στα τρία προηγούμενα είχε δύο νίκες και μια ισοπαλία. Κέρδισε ΑΕΚ εδώ μπροστά. Κονάρ. Μπρέβελ. Καλό τάκλιν σε πλάγιο. Γενικά αυτό θα περά. Ο Πάπα πάντως που... ήταν εντυπωσιακή. Πάρα πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής. Ναι, ο Νησίμπορο ολοκλήρωσε. Βίλιαμ Σουάρες για τον Μπρέβελ. Φραγκέσκου. Στον Μπρέβελ και πάλι. Κάνει μια μεγάλη παλιά διαγωνία. Ο Αντώνια με την μία στον Κάνι. Εκεί θα. Μπρέβελ. Κάνει κίνηση ο Αντώνια και παίρνει μπαλά. Δίνει στήριγμα Μπρέβελ στον Φραγκέσκου. Μπρέβελ και πάλι κάτω το σημειάκι. Ο Κατσαντώνης, καλή κίνηση, το πλασέ όμως αδύναμο. Ωραία η πάσα για τον Δημητρίου. Θα μπει στην περιοχή, θα κάνει το γύρο. Ένας βασικός ένας αλλαγή. Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά νομίζω ενδεικτικό. Κάει ο Κατσαντώνης, ο Μπρέβελ στον Κατσαντώνη Βαλοκανού. Μπροστά του, για να δούμε τον Αντώνια. Το γύρισμα, ο Μαδούρο, το πλασέ, από κοντά. Τεράστια ευκαιρία χαμένη από τον Κανού στο 66. Από αυτές που δεν χάνονται ο Κανού.
βρέθηκε στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη στιγμή, από την αστατή απόκρουση του Χατζηφραγκίσκου. Μόνος του δεν μπόρεσε να σημαδεύσει στο τέρμα. Ξανά προσπάθεια του Αντώνια, γύρισε στον Μαδούρο, έκανε το σούτ του Χατζηφραγκίσκου, έσωσε και εντάξει από πού έστειλε την μπάλα έξω. Ο Ρουμπενίδησον κάνει το σχήμα, αγωνίζεται το Σαντζηφραγκίσκου. Καλή ενέργεια, η πάσα του για τον Μπρέβελτ. Το μακρινό σου του Μπρέβελτ ήταν καλό το σουτ του Ολλανδού, μπάλα έφυγε έξω. Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, ολοκληρώνει την πρώτη επιθετική της προσπάθεια η Ομόνια. Ξανά το μακρινό, δυνατό σουτ από τον Νικάνδρο Μπρέβελ. Γυρίστηκε το γκολ. Μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί είναι ακριβώς αυτό που θέλει μια ομάδα σε τέτοια παιχνίδια. Τζάιλσον. Μπρέβελ. Πάσα για τον Ντάρβισσάιαρ που έπεσε, το σούτ που έγινε, αλλάζει πορεία η μπάλα. Μπρέβελτ. Παλιά του είναι για τον Ντάρβισσάιαρ, καλή, ο Άγγλος κατέβασε. Ξέρεις πολύ καλά, είναι στον Παναθηναϊκό, ποτέ δεν ήθελα τους αγαπημένους εξέδρας, αλλά όσοι προπονητές και να πέρασαν, σε 96-97, 22 Σεπτεμβρίου για να ακριβολογούμε, πριν από 21 χρόνια και κάτι μήνες. Πολύ περισσότερο καθαρίζει πολλούς αγώνες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θυμάσαι έχασε βαθμούς η Ομόνια. Ναι, ναι, ναι. Ακουγόταν πολλές φορές η λέξη ατυχία, πράγματα εδώ. Απέναντι βλέπει τον Καντέ, πέρασε την μπάλα. Σάιαρ είχε σκοράρει και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Εδώ κοιτάξτε πώς αφήνει πίσω τον Κορέα, το πλασέ του. Στερήσεις. Η σέντρα του Καντέ. Πάθε το αποέκτη να πάμε και σύμφωνο τώρα. Σε ακούμε συμφωνία. Λοιπόν, θα γίνει αλλαγή σε πολύ λίγο. Η παλιά όμως για τον Αντώνια είναι πιο γρήγορος από τον Μερκή. Η κεφαλιά από τον Σόουζα, η μπάλα πάει παρά και μαζεύει ο Μπρέβελτ. Του κάνει μια μεγάλη διαγώνια παλιά τον Αντώνια, είναι εξαιρετική. Και ο Αντώνια βάζει την μπάλα κάτω, σε αυτή την προσοχή κερδίζει. Κάνει και ανοίγει για τον Μπρέβελτ. Με τον Μερκή πέρασε, φάου και κάρτα θα έχουμε και εδώ. Λογικά. Εδώ βεβαίως ήταν φάου για κάρτα. Γιατί έπαιρνε στην περιοχή επικίνδυνα ο Μπρέβελτ.